Αφήνουμε ένα θερμό αγωνιστικό χαιρετισμό σε όλους και όλες σας. Η παρουσία μας σημερινή συγκέντρωση αποτελεί συνέχεια μια σταθερή αγωνιστική συμπόρευση των εκπαιδευτικών με τους φορείς των εργαζομένων στον πολιτισμό. Συμπορευτήκαμε σε όλους τους αγώνες του προηγούμενου διαστήματος για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων των εργαζομένων ενάντια στην αντιλαϊκή πολιτική που τσακίζει δικαιώματα, καρατομεί κατακτήσεις, υποβαθμίζει την παιδεία, την υγεία, τον πολιτισμό. Βρισκόμαστε σήμερα εδώ. Ενώνουμε τη φωνή μας με τη δική σας ενάντια στο απαράδεκτο προκλητικό προεδρικό διάταγμα που εξισώνει τα αναγνωρισμένα από το Υπουργείο Πολιτισμού πτυχία των αποφύτων των δραματικών σχολών, οδείων σχολών χορού και κινηματογράφου με το απολυτήριο της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Η απόφαση αυτή βάζει στο στόχαστρο τους καλλιτέχνες, τους νέους που με θυσίες προσπαθούν να κατακτήσουν τη γνώση των τεχνών και να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους. Πρόκειται για τη συνέχεια μιας πολιτικής που υποβαθμίζει την καλλιτεχνική παιδεία, που επιτίθεται στα δικαιώματα καλλιτεχνών, που βάζει εμπόδια στο έργο τους. Πρόκειται για μια πολιτική που εχθρεύεται τελικά τον ίδιο τον πολιτισμό. Και αυτό δεν είναι τυχαίο. Η δύναμη της τέχνης, η επίδραση που μπορεί να ασκήσει στη συνείδηση και τη ζωή του λαού είναι μεγάλη. Ο πολιτισμός μπορεί να ανοίξει δρόμους στη σκέψη, να συμβάλλει στην ευαισθητοποίηση του λαού, στην κινητοποίησή του ενάντια στην αδικία και την εκμετάλλευση. Αυτή τη δύναμη τη γνωρίζουν και προσπαθούν να την τσακίσουν χτυπώντας τους καλλιτέχνες και κυρίως τους νέους ανθρώπους που αγαπούν τις τέχνες, που ασχολούνται χρόνια με τη μουσική, το θέατρο, που με θυσίες και τεράστιο κόστος προσπαθούν να αποκτήσουν τα εφόδια που δεν τους παρέχει η πολιτεία. Αυτή την εχθρότητα την έχουμε βιώσει οι εκπαιδευτικοί όταν πριν από μερικά χρόνια καταργήθηκαν τα καλλιτεχνικά μαθήματα στο Λύκειο. Αυτή την εχθρότητα τη ζούμε μέσα στα σχολεία μας, όπου τα καλλιτεχνικά μαθήματα είναι υποβαθμισμένα, πραγματοποιούνται χωρίς υποδομές και υλικοτεχνική υποστήριξη, ενώ οι συνάδελφοι της μουσικής, των οικαστικών, του θεάτρου βιώνουν άθλιες συνθήκες, αδιοριστία, μετακινήσεις από σχολείο σε σχολείο. Αυτή την εχθρότητα τη μοιράζονται ανεξαιρέτως όλες οι κυβερνήσεις που διαχειρίζονται τόσο την εκπαιδευτική όσο και την πολιτιστική πολιτική του τόπου μας. Η σημερινή απόφαση αποτελεί συνέχεια της πολιτικής που διατήρησε το απαράδεκτο καθεστώς αδιαβάθμιτης μεταδευτεροβάθμιας καλλιτεχνικής εκπαίδευσης, της αναμοιομορφίας δηλαδή των υπαρχουσών καλλιτεχνικών σπουδών χωρίς συγκροτημένο πρόγραμμα σπουδών. Μιας πολιτικής που έχει οδηγήσει τους εργαζόμενους καλλιτέχνες στην ανέχεια, την εξαθλίωση, που έχει ξεπουλήσει την πολιτιστική κληρονομιά του τόπου μας. Η εχθρότητα αυτής της κυβέρνησης απέναντι στον πολιτισμό έχει συνέχεια, διαπερνά την πολιτική που υπηρέτησαν με συνέπεια κυβερνήσεις όλων των χρωματισμών και αποχρώσεων, εκθρεύεται συνολικά το λαό. Αντιμετωπίζει τον πολιτισμό ως εμπόρευμα, αντιμετωπίζει τους καλλιτέχνες και τους θεατές ως πελάτες. Αυτό αποδεικνύεται από τη σταθερή και επίμονη απόρριψη από όλες τις κυβερνήσεις, ειδικά των τελευταίων χρόνων, του αιτήματος των καλλιτεχνικών σωματείων για συγκρότηση ενός δημόσιου και δωρεάν συστήματος καλλιτεχνικής εκπαίδευσης από τα πρώτα σχολικά χρόνια έως το πανεπιστήμιο. Γι' αυτό και με βάση τις κατευθύνσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης, αντί για την ένταξη της αδιαβάθμιτης μεταδευτεροβάθμιας καλλιτεχνικής εκπαίδευσης στην ανώτατη πανεπιστημιακή βαθμίδα, ενισχύεται η συζήτηση για διαβάθμισή της με την κατάταξή της στην κατηγορία 5, δηλαδή με τα δίχρονα ΙΕΚ. Σε αυτή την κατεύθυνση κινούνται και οι πρόσφατες αναρτήσεις του Πρωθυπουργού μετά την καθολική αντίδραση του καλλιτεχνικού κόσμου. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία πως μια τέτοια είδους διαβάθμιση όχι μόνο θα οδηγήσει σε υποβάθμιση, αλλά και θα παραμπέψει στις ελληνικές καλένδες το υπερώριμο αίτημα για τη δημιουργία ανώτατων καλλιτεχνικών σχολών πανεπιστημιακού επίπεδου. Εμείς οι εκπαιδευτικοί γνωρίζουμε από πρώτο χέρι την αξία της τέχνης, τον διαπαιδαγωγικό ρόλο, την ανάγκη που υπάρχει για όλους τους ανθρώπους από τα πρώτα χρόνια της ζωής τους να έχουν επαφή και ενασχόληση με τις τέχνες, τόσο μέσα από το σχολείο όσο και αργότερα. Η δυνατότητα αυτή αποτελεί κατάκτηση της εποχής μας. Είναι αναφέρετο δικαίωμα όλου του λαού. Είστε συνάδελφοί μας, μοιραζόμαστε το ρόλο του παιδαγωγού, έχουμε από κοινού την ευθύνη της περάσπισης του κοινωνικού ρόλου του πολιτισμού και για τον λόγο αυτό δεν μπορούμε να λείπουμε από αυτόν τον αγώνα, από αυτή τη μεγάλη συγκέντρωση. Στεκόμαστε δίπλα σας, στον αγώνα για δωρεάν και ποιοτικές καλλιτεχνικές σπουδές, δίνουμε τη μάχη για να πάρθει πίσω εδώ και τώρα το προεδρικό διάταγμα, να πάρθουν ουσιαστικά μέτρα για την αναβάθμιση των καλλιτεχνικών σπουδών. Συναδέλφισες και συνάδελφοι, δεν έχουμε τίποτα να περιμένουμε από διάφορους επίδοξους πολιτικούς σωτήρες. Ξέρουμε πολύ καλά ότι τέτοιοι δεν υπάρχουν. Δεν πρέπει να παραλύσουμε από την αναμονή των επερχόμενων εκλογών. Η δική μας δύναμη είναι οι αγώνες μας, οι μαζικοί, οι ανυποχώρητοι αγώνες. Είναι αυτοί που μπορούν πραγματικά να ανοίξουν δρόμο, μπορούν να δώσουν λύσεις στα σημερινά προβλήματα και τις αρνητικές εξελίξεις που σχεδιάζονται. Σε αυτούς τους αγώνες επενδύουμε και είμαστε βέβαιοι ότι θα τα καταφέρουμε, θα νικήσουμε.